Έκθεση ζωγραφικής με θέμα και επίκεντρο τη γυναίκα διοργανώνει το διάστημα αυτό το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ζακύνθου στο πλαίσιο των πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων του για τη στήριξη και τη βοήθεια σε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και να την ενημερώσουμε μέσα από πολυπίκυλες και πολυεπίπεδες δραστηριότητες και δράσεις. Μια από αυτές τις δράσεις είναι και αυτή η έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη γυναίκα, που σαν κύριο σκοπό της έχει την προβολή της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, η οποία αποτελεί και δείγμα πολιτισμού κάθε λαού. Την έκθεση, στην οποία συμμετείχαν άντρες και γυναίκες καλλιτέχνες από τη Ζάκυνθο, παρακολούθησε η Γενική Γραμματέας Ισότητας, Φωτεινή Κούβελα, η οποία επισκέφθηκε το νησί για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων από τις τοπικές κοινωνίες στο Δήμο Ζακύνθου. Η έκθεση λοιπόν αυτή είναι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που κάνουν στα συμβουλευτικά κέντρα και έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της Ζακύνθου στα θέματα που μας απασχολούν και στη Γραμματεία Ισότητας, και γι' αυτό χαράσουμε και πολιτικές, παρακολουθούμε την ισότητα, τις έμφυλες διακρίσεις και παρεμβαίνουμε όπου υπάρχουν. Στα 3,5 χρόνια λειτουργίας του, εκτός από το κομμάτι της ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης προς τις γυναίκες που κακοποιούνται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, το κέντρο υλοποιεί πολλές ακόμα δράσεις συμβουλευτικού αλλά και καλλιτεχνικού περιεχομένου. Είναι μια δραστηριότητα μεταξύ άλλων πολλών του Συμβουλευτικού Κέντρου, το οποίο με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία στα θέματα της ισότητας και της βίας, προκειμένου να μάθουν εδώ και στη Ζάκυνθο ότι υπάρχει το Συμβουλευτικό Κέντρο που δίνει δωρεάν υπηρεσίες σε γυναίκες που έχουν πρόβλημα. Η έκθεση ζωγραφική θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου και φιλοξενείται στο καφέ Κόκκινος Βράχος στην πλατεία Σολομού καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ.